Όπως βλέπετε και μόνο από την προσέλευση του κόσμου μέχρι τώρα και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μια εκδήλωση, για μια πρωτοβουλία πολιτική θα έλεγα, την οποία έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, της συγκρότησης ενός ευρύτατου προοδευτικού δημοκρατικού μετώπου. Θεωρούμε ότι οι προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, με την άνοδο της ακροδεξιάς, με φαινόμενα πάρα πολύ επικίνδυνα τα οποία απειλούν την κοινωνική συνοχή και απειλούν και το μέλλον της Ευρώπης, δημιουργούν την αναγκαιότητα για την συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την πρωτοβουλία και συνομιλεί, συναντιέται με πρόσωπα, με συλλογικότητες, με άλλα κόμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε αυτό το ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, αλλά βεβαίως και προς τις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν σε λίγους μήνες, θεωρούμε ότι αυτή η συμπόρευση είναι αναγκαία, είναι μια κοινωνική, αν θέλετε, αναγκαιότητα. Και βλέπω και σήμερα ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ ζωηρό και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Κάλπες πενταπλές στο Μάιο ή στο τέλος τετραετίας? Κάλπες στο τέλος τετραετίας, για τις εθνικές μιλάμε. Ήδη το Μάιο έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις με τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρέπει να δοθεί εκεί η μάχη των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων με τους καλύτερους δυνατούς όρους και βεβαίως μετά, όταν ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, να μπορέσει ο ελληνικός λαός να κάνει, για να το πω λαϊκά, ταμείο, τι πράξαμε τα τελευταία 4 χρόνια, τι καταφέραμε και να συγκρίνει και τα σχέδια, τα προγραμματικά σχέδια των πολιτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Και με αυτή την έννοια εγώ είμαι αισιόδοξος ότι μετά το σήμα που θα δοθεί και στις ευρωεκλογές, ένα σήμα το οποίο θα είναι θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσουμε να πάμε στις εθνικές εκλογές με τους καλύτερους δυνατούς όρους και να διεκδικήσουμε και πάλι την διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Σας ευχαριστώ. Ότι η ακροδεξιά έχει ρόλο αρνητικό προφανώς, η δυνάμει με το προοδευτικό πρόσημο λόγω των χειρισμών του. Είστε κάποια χρόνια κυβέρνηση. Νομίζω ότι οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά οδήγησαν οι πολιτικές δηλαδή της λιτότητας, οι πολιτικές του κοινωνικού αποκλεισμού ευρύτα των στρωμάτων, οδήγησαν ακριβώς αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην Ελλάδα, μιας και θέτεται το ερώτημα για την χώρα μας, νομίζω ότι αντιθέτως το γεγονός ότι υπήρξε ένα πολύ ισχυρό κόμμα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπόρεσε να εκφράσει και με τα προβλήματα, εγώ θα πω, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες και πολλές φορές και με τις διαψεύσεις που ένιωσαν κάποιοι πολίτες, τα λαϊκά στρώματα, μπόρεσε όμως να τα εκφράσει αυτά τα λαϊκά στρώματα, αποτέλεσε και ένα πολύ ισχυρό ανάχωμα σε αυτές τις δυνάμεις της ακροδεξιάς, οι οποίες βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε αντίθεση με την Ελλάδα που βρίσκονται ακόμα στο πολιτικό περιθώριο, σε άλλες χώρες της Ευρώπης βρίσκονται ήδη στις κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ισχυροποιηθεί αυτό το προοδευτικό μέτωπο και βεβαίως να εφαρμόσει πολιτικές φιλικές προς την κοινωνία, πολιτικές οι οποίες θα μειώσουν την ανεργία όπως έγινε τα τελευταία χρόνια που μειώθηκε 10 μονάδες, θα δημιουργήσουν δουλειές για τους νέους ανθρώπους, θα ξαναφέρουν στη χώρα τους νέους ανθρώπους που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια και βεβαίως η κοινωνία, ο κόσμος, μόνο από τις προοδευτικές δυνάμεις και από τις δυνάμεις αριστεράς έχει να προσδοκά κάτι καλύτερο. Θα σας δούμε εδώ. Θα δούμε, παιδιά, είναι νωρίς ακόμα, είναι πρόωρο. Ευχαριστώ πολύ.